Κύριε Βαγγέλου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Κρήτη και η Μακεδονία έχουν ισχυρούς δεσμούς. Αυτοί ενώνονται και στις κουζίνες μας. Ενώνονται στις κουζίνες από την αγάπη και τους ισχυρούς δεσμούς που είπατε. Σαν γαστρονομικά είναι τελείως διαφορετικές οι κουζίνες. Η Κρήτη έχει μεγάλη γαστρονομία, τη δική της. Τη βλέπουμε σήμερα εδώ σε μια μεγάλη της μορφή. Εμείς, αφού είπατε ότι υπάρχουν στενοί δεσμοί, συμμετέχουμε σαν Μακεδονία, σαν Θεσσαλονίκη, με κάποια κλασικά πιάτα της Βόρειας Ελλάδας, της Μακεδονίας, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και συμμετέχουμε σε αυτό το λασιθιώτικο γαστρονομικό πανηγύρι. Είναι μεγάλη χαρά μας που βοηθάμε και εμείς από την πλευρά μας να γίνει, να υπάρξει αυτή η μεγάλη επιτυχία, να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα τοπικά κριτικά προϊόντα, τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια κάνουν θαύματα, και να μπορέσουμε επιτέλους και εμείς σαν χώρα να γίνουμε γαστρονομικός προορισμός. Έχουμε όλες τις δυνατότητες, τα προϊόντα μας είναι μοναδικά, οι εμπειρίες που δέχονται οι ξένοι, οι τουρίστες που επισκέπτονται εδώ το νησί, την Κρήτη, είναι μοναδικές, είναι αυθεντικές, είναι πράγματα που συναντά κανείς πέρα από τη φιλοξενία, την αγάπη, το χαμόγελο, και ο γαστρονομικός πλούτος είναι τεράστιος. Και χαιρετίζουμε όλη αυτή την πρωτοβουλία του Δημάρχου εδώ, τέλος πάντων, που ξεκίνησε εδώ με τις τοπικές αρχές, με τους σεφ, με τους μαγείρους, με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γαστρονομία, να κάνουν αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να μεγαλώσει και να γίνει θεσμός. Όσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πείσετε τον κόσμο να τρώει αγνά, παραδοσιακά, ελληνικά πιάτα, γιατί μας έχει πιάσει μια ξενομανία ακόμα και στην τροφή μας. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή ότι σαν Έλληνες εμείς το έχουμε αυτό το κουσούρι, τέλος πάντων, πάντα να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στο εξωτερικό κτλ. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι ξένοι έρχονται εδώ και δοκιμάζουν τα δικά μας προϊόντα και τρελαίνονται, δεν υπάρχουν παιδιά. Εγώ λόγω της δουλειάς έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχω δει πολλές κουζίνες με διαφορετικές νοοτροπίες, κουλτούρες πάνω στη γαστρονομία από εμάς. Αυτό που έχουμε εμείς δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι ο τόπος εδώ πέρα που μας βοηθάει εμάς να έχουμε όλα αυτά τα αυθεντικά προϊόντα σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο. Και έτσι είναι, θα πρέπει να μπορέσουμε να, όπως σας είπα και πριν, να δουλέψουμε με αυτά τα πράγματα, να τα εξελίξουμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη γαστρονομία μας έτσι σε πολύ ψηλό επίπεδο και να δέχεται η χώρα μας τουρισμό μόνο και μόνο για το φαγητό της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.